κάνει. Καλά πάλι τρως. Ναι, γιατί. Τίποτα, άστο. Τι τίποτα, ρε μάνα, αφού ήθελες κάτι να μου πεις, πες το να τελειώνουμε. Τίποτα, μωρέ, απλά ήθελα να συνημερώσω κάτι για το σεξ, αλλά με το που σε είδα, θυμήθηκα ότι εσύ δεν. Τι δεν, εγώ δεν κάνω σεξ. Ε, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ, ρε μάνα, αυτό είναι μέρος της καθημερινής μου ρουτίνας. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κάνεις ή δεν κάνεις, ελπίζω να φοράς προφυλακτικό κάθε φορά. Τι λες ρε μάνα τώρα, άντε άσε μας, άλλη όρεξη δεν είχα. Καλά μας καλά, ξέρεις τι μπορεί να κολλήσει αν κάνεις απροστάτευτο σεξ. Αφού ρε μάνα αυτά εγώ τα προσέχω, ξέρεις πόσο έξυπνος είναι ο γιος. Τι προσέχεις ρε βλάκα, από τη στιγμή που το κάνεις χωρίς προφυλακτικό δεν προσέχεις τίποτα. Ναι εντάξει. Και άσε λίγο αυτό, αν αφήσεις καμιά έγκυο τι θα κάνουμε. Ε τι καλύτερο, θα έχεις και ένα εγγονάκι. Γιώργο, είσαι μόνο 19 χρονών, σύνελθε! Ωχ ρε μάνα, τώρα τι σε έπιασε να πούμε, μια φορά κάθισα να φάω ήρεμα και πάλι άρχισες να πούμε. Κάθε φορά με κάτι σε πιάνει τρέλα, αμάν! Καλά, αν δεν θες να ακούσεις εμένα όμως θα ακούσεις έναν ειδικό! Τι εννοείς? Τώρα θα σου κλείσω εγώ ένα ραντεβού με μια ειδικό για να ενημερωθείς για τα πάντα περί του θέματος. Έλα Ειρήνη μου, να ξέρεις, θέλω να κλείσουμε ραντεβουδάκι για το μικρό. Να στο στείλω γιατί αυτός είναι στον κόσμο του. Ωραία, ωραία. Θα το φέρω, θα το φέρω. Ε, ρε, τι κάνω για τη μάνα μου, δες το. Γεια σας. Γεια είστε, σου, κυρία Ειρή. Ο Μάνος. Γεια σου, ναι. Μάνο μου. Γεια σου. Γεια σου. Θα αφήστε το, αφήστε το. Νομίζω okay. Που εδώ είναι καλύτερα. Κοιτάξτε, για να σας πω την αλήθεια, εγώ στην αρχή δεν ήθελα να έρθω. Απλά η μάνα μου είπε να έρθω να μάθω για τα προφυλακτικά και όλα αυτά και... Πώς ήταν, ας πούμε, η τελευταία σεξουαλική εμπειρία? Τι, σεξ με άλλο άτομο? Συνήθως σεξ ονομάζουμε μια εμπειρία που εμπεριέχει τουλάχιστον έναν άνθρωπο ακόμη εκτός από εμάς. Μια μέρα. Ναι, τώρα αν κάτσουμε να μετρήσουμε, ξέρετε, δεν είμαι τον σπορ, δεν είμαι αθλητικός τύπος. Μα τι λες? Ίσα ίσα το σεξ είναι το μόνο σπορ το οποίο στην πραγματικότητα μπορούν όλοι να είναι καλοί. Όχι και όλοι. Δηλαδή, εμείς έχουμε έναν φίλο που το φωνάζουμε γρήγορο πιστόλι. Εντάξει, μιλάς για τη γρήγορη εξπερμάτιση τώρα. Στις μέρες μας δεν είναι πρόβλημα. Γρήγορη εξπερμάτιση, όταν τελειώνεις, γρήγορα. Α. Ναι. Δηλαδή, αυτό πώς παρουσιάζεται. Συνήθως τα αγόρια μαθαίνουν γρήγορο αυνανισμό. Ο αυνανισμός δεν θέλει καθόλου με άγχος. Αν μια μέρα είσαι αγχωμένος και έχεις, ξέρω, 5 λεπτά για να πας, ξέρω, σε μια δουλειά στο σχολείο, ξέρω, μην το κάνεις. Μην το κάνεις. Μαθαίνει ο εγκέφαλος μετά να τελειώνει γρήγορα. Για πώς θα πάει καλά η μέρα? Υπάρχει κάτι που μπορώ να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Το retarding. Τι? Της Duo. Προφυλακτικό ακριβώς για να μην εξπερματώνεις γρήγορα. Αυτό είναι θαύμα. Τέλεια. Ωραία. Έχει και κάποιο άλλο πρόβλημα ο φίλος σου? Ξέρεις, η πρώτη φορά δεν έχει κάνει ακόμη. Ο φίλος μου, όχι εγώ, νομίζω ότι είναι λίγο τρομοκρατημένος. Ίσως να μην ξέρει να βάλει το προφυλακτικό και εγώ. Α, τώρα okay, πού να εντάξει. Το δείξω. Αντρίκια πράγματα είναι αυτά. Θες να σου δείξω? Εγώ ξέρω να το. Α, ξέρεις. Θες να σου δείξω να μου πεις αν είναι σωστό. Ευχαρίστως. Γιατί ποτέ δεν μπορώ να το ανοίξω εγώ? Γλιστρένουν τα χέρια μου, αυτό φταίει. Όχι, με τα δόντια θα τον τρυπήσεις. Έτσι πάει το προφυλακτικό. Στις εγκοπές, αυτές οι εγκοπές, απλά το ανοίγεις. Να το. Έτσι. Η χρωματιστή πλευρά. Οπ! Οπ! Είδες, Ειρηνάκη. Λοιπόν, το εφαρμόζω καλά, το κρατάω προσέχεις και λίγο. Προσέχεις να φύγει ο αέρας. Α, το περνάς, ωραία και καλά. Τέλεια. Μέχρι κάτω. Οπ! Τέλεια. Και είναι και μεγάλο. Εντάξει, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο μόριο, έτσι. Πού το ξέρεις? Γενικά θα είναι πιο μικρό το μεσαίο μόριο. Mm-hmm. Μπορείς να τα ανοίξεις εδώ όσο θέλεις. Α, να πιάνει και τα μπαλάκια. Όχι, όχι, όχι. Πάει μέχρι τέρμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμη. Τώρα έχει να κάνει με τη μουσική και το σεξ μαζί. Ήμουν εγώ πάλι με μια άλλη κοπέλα. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Όντως ήμουν με κοπέλες, υπάρχει και αυτό. Πάμε εκεί πάλι, ετοιμαζόμαστε και μου λέει ξαφνικά, βάλε λίγο μουσική. Πάρε, παιδί μου, να βάλω έτσι λίγο ερωτική μουσική να φτιάξει το κλίμα. Ξαφνικά μου λέει, βάλε τρανς. Τρανς είναι μουσική που είναι νταμπαντούμπε. Δηλαδή, τουκ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 ου
Με πέθανε. Ή τη χώρισα κι αυτή να μην τη χωρίσω. Γιατί την ταμπατούμπα, ταμπατούμπα όλη τη μέρα, τι θα κάνουμε. Πες, εγώ κάνω μόνο με chill out μουσική. Ναι, αλλά αφού αυτή μου το απέτησε. Μου λέει, θέλω τρανς, Γιωργάκη. Πολύ εύκολα τις χωρίζεις τις κοπέλες. Με θεωρείς σεξι. Ναι, σεξι. Μα αλλά τι έγινε! Γιατί κάθε φορά που με βλέπει η μάνα μου, με βλέπει και μου λέει, πώς είσαι έτσι, μαμά! Εσύ πρέπει να λες, είμαι γλυκός και σεξι κάθε μέρα. Δηλαδή, η μαμά σου περνάει πεποίθηση αρνητική. Κάνει κατάλαβα, έγκλημα ναι. Αυτή τη στιγμή. Ρε μάνα! Αμάν! Να κεράσω. Τι είναι αυτό? Χιλοπίτες. Τρώω χιλόπιτα πάλι. Αυτό είναι φαγητό, δηλαδή. Εννοείται, κανονικό εγώ, φαγητό. Πιτόγυρα, πίτσες, παγωτά. Χιλόπιτα δεν έχεις φάει ποτέ, ας πούμε. Πολλές. Δεν υπάρχει άνθρωπος που είχε έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους και δεν έχει φάει χιλόπιτα.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια τώρα που μιλάμε για χιλόπιτες και φαγητά, μου άνοιξε λίγο η όρεξη και θέλω να πάω να φάω κανένα γυράκο. Οπότε πρέπει να φύγω. Όχι, προσέχεις τη διατροφή σου. Δηλαδή, σεξ, καλό κάνουμε. Αυτό που μας καθορίζει είναι ορμόνες, νευροδιαβιβαστές και καλό κυκλοφοριακό σύστημα. Όλα τα συνθέτουμε από τις τροφές, από καλές τροφές. Τώρα θυμώνω. Μου λες να σταματήσω εγώ τα πιτόγυρα. Βέβαια. Εγώ τα πιτόγυρα. Ναι. Ή πιτόγυρα ή χιλόπιτα, διάλεξε. Χιλόπιτα για πάντα. Δεν αφήνω την πρώτη μου κοπέλα για μια δεύτερη. Τέλος. Ωραία, και πες ότι την τρώω τη χιλόπιτα. Μετά, τι κάνω, πώς την δέχομαι. Δεν μπορείς να επιλέξεις να μην φας χιλόπιτα. Εκεί όμως που έχεις επιλογή είναι στο αν θα συνεχίσεις να υποφέρεις. Ακόμη κι αν όλος ο κόσμος απορρίψει, δεν πρέπει να δώσεις ποτέ αυτοαπόρριψη. Αυτό κρίνει τα πάντα. Θέλω να προσπαθήσεις στο τέλος της μέρας να σκεφτείς που μπορείς να πεις μπράβο στον εαυτό σου. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, με βοηθάνε τα πιτόγυρα. Όποτε δεν είμαι καλά, παίρνω εκεί 8 πιτόγυρα και τα πλακώνω. Όχι στα μπουνίδια, στα... Αυτό γίνεται για συναισθηματικούς λόγους. Αν ωστόσο έχεις όντως αναπτύξει πολύ καλή αυτοεκτίμηση, όταν μια γκόμενα σου ρίχνει χιλόπιτα, αυτό που σκέφτεσαι είναι «Μα τι χαζή είναι που με έχασε τώρα». Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει. Δηλαδή μου λες ότι ή πιτόγυρο ή σεξ. Πιτόγυρο λοιπόν! Πιτόγυρο για μεσημέρι, πίτσα για βραδινό, με κάνει τον πιο χαρούμενο. Εμένα τις ερωτήσεις μου τις έλυσες είναι αλήθεια, γι' αυτό και θέλω να ξανάρθω. Αλλά ακούστε, όποιος από εσάς θέλει και αυτός να ρωτήσει κάτι, αφήστε μου κάτω τις ερωτήσεις σας και όταν ξαναέρθω στο Love Academy θα τις ρωτήσω στην Ειρήνη για να πάρουμε όλη μία απάντηση. Αυτό.